Σε μαύρα χάλια παραμένει η Μαρίνα της Πάτρας, με την εικόνα να είναι επίοικος απαράδεκτη. Το Νοέμβριο του 2018, σε λιγότερο από 2 μήνες δηλαδή, συμπληρώνεται 1 χρόνος από την ημέρα που διαλύθηκαν από την κακοκαιρία και τον έντονο κυματισμό οι εξέδρες πρόσβασης και πρόσδεσης σκαφών στη Μαρίνα της Πάτρας. Αν εσείς που δεν είστε τόσο ειδικός στο να γνωρίζετε πώς θα πρέπει να είναι μια Μαρίνα για να έχει τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές για να μπορεί να κρατήσει ένα σκάφος και να το έχει ασφαλές και να μπορεί να συντηρηθεί, φανταστείτε πόσο εμείς που ξέρουμε πώς θα πρέπει να είναι μια θέση στη Μαρίνα, πόσο δύσκολα είναι για μας. Και γι' αυτό πλέον τα σκάφη δεν μπορούμε να τα έχουμε στη Μαρίνα της Πάτρας, επειδή είναι η κατάσταση έτσι, και έχουμε αναγκαστεί να μεταφερθούμε στη Λευκάδα, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν. Και ευελπιστούμε ότι, όπως λένε, ότι θα το φτιάξουν. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πέρασε λοιπόν 1 χρόνος και τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όχι μόνο τις πλάτες, αλλά και εμείς σε εκείνη την προβλήτα που βλέπετε που έχετε βουλιάξει, είχαμε σκάφος όταν είχε γίνει τον Νοέμβρη το συμβάν, το οποίο είχαμε ζημιές σε 2 συγκεκριμένα σκάφη, τα οποία χρειάστηκε μετά να βγουν έξω για συντηρήσεις, επισκευές. Και γι' αυτό λέμε ότι πλέον δεν είναι ασφαλές και ότι θα έπρεπε ήδη ο Δήμος να έχει φροντίσει και να έχει φτιάξει αυτές τις ζημίες που έχουν προκληθεί. Εσείς σαν εταιρεία δεν θα εμπιστευόσασταν ένα σκάφος στη συγκεκριμένη Μαρίνα? Δεν το συζητάμε. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες πυροδιαγραφές οι οποίες δεν πληρούνται πλέον στην Πάτρα. Τα σκάφη δεν μπορούν να δέσουν και έτσι αναγκαστικά ή πηγαίνουν στο μόλο της Αγίου Νικολάου ή απλά φεύγουν για άλλα μέρη. Τώρα όλη την περίοδο από τον Νοέμβριο που είχε ξεκινήσει και μετά είχαμε άνοιξη, καλοκαίρι, το οποίο υπήρχε ο καιρός και καλός καιρός, αλλά και το διάστημα, το οποίο σαφώς θα μπορούσε να είχαν αποκατασταθεί οι ζημίες. Έτσι, απλά δεν το έχουν κυνηγήσει, δεν τους ενδιαφέρει, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Κάτι αυτό αποτρέπει δηλαδή και τον διερχόμενο, έτσι, τον τουρίστα που θέλει να σταματήσει, γιατί πλέον όσοι μπαίνανε μέσα, τους διώχνανε, τους λέγανε ότι δεν έχει θέσεις, φύγεται. Το οποίο αυτό, διώχνει κατευθείαν τον κόσμο από την πόλη. Τώρα βέβαια έχουν μεταφερθεί στο κομμάτι της Αγίου Νικολάου, στο μόλο που είναι του Όλπα εκεί. Σαφώς εκεί πέρα είναι πιο ασφαλές τα πράγματα. Χάνει ο Δήμος, χάνει η περιοχή εκεί πέρα της Μαρίνας. Χάνει η Πάτρα από, χάνει εικόνα, Πάτρα, σαφώς. Από τους γιατί και όποιον ήθελε να έρθει να δέσει, γιατί ήταν μια Μαρίνα η οποία ήταν πάντα γεμάτη. Σαφώς, έτσι. Και με συζητήσεις που έχουμε κάνει και με πελάτες μας από Λευκάδα που θέλαν να κάνουν διαδρομή να πάνε προς Κορινθιακό, μόλις αναφέρουμε για Πάτρα, λέει Πάτρα δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Η διαχείριση της περιοχής και φυσικά η επίλυση του προβλήματος ανήκει στον Δήμο Πατρεών. Κοιτάξτε, οι συζητήσεις και από πλευράς Δήμου μας έχουν ερωτήσει τι θα μπορούσαν να κάνουν και τι βοήθεια θα μπορούσαν να δώσουμε κι εμείς. Έχουν γίνει. Απλά έχουν μείνει συζητήσεις. Δηλαδή δεν έχει προχωρήσει κάτι παραπέρα. Και άμα δεν δραστηριοποιηθούν και να πούνε και να ενεργήσουν κάτι άμεσα και να πούνε ότι ναι, προχωράμε, το φτιάχνουμε, όχι μόνο φτιάχνουμε κάποια άλλα σημεία της πόλης, που καλό είναι να γίνονται, δεν το συζητάω, αλλά να δίνουμε βαρύτητα σε κάποια άλλα και σε αυτά που έχουν ήδη ζημιά, ήδη πρόβλημα, όχι να δημιουργήσουμε καινούργια θέσεις ή κάτι, να επισκευάσουμε τις ζημίες που έχουν γίνει. Αυτό το έχουν παραβλέψει και δεν ξέρω τώρα γιατί και πώς. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητα του Δήμου. Και θα πρέπει να ρωτηθεί και να μας δώσει κάποια απάντηση ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι.